Είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει πάρα πολλή δρομή σε πάρα πολλές χώρες. Είμαστε και αρκετοί Έλληνες, γύρω στα 30-35 άτομα. Ελπίζω να έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα και ένα καλό τερματισμό, όσο μπορέσουμε. Η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, θεωρείται από τους δυσκολότερους αγώνες, αν όχι δυσκολότερος στον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε όμως όλοι μας για το καλύτερο. Θέλει και πολύ σωματική δύναμη, αλλά περισσότερο ψυχική δύναμη για να το βγάλεις πέρα αυτό το μεγάλο αγώνα, που είναι και βέβαια πολύ ιστορικός. Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Nova Sport, καλησπέρα. Τις επόμενες δύο ώρες θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον ιστορικό αγώνα υπεραποστάσεων, τον 26ο Spartathlon. Does he run for first time in Spartathlon? Στο πλάνο μας έχουμε τους αθλητές από την Νότιο Κορέα. Ο συγκεκριμένος κύριος έτρεξε για έκτη φορά. Three. Ο κύριος αυτός για τρίτη συνήθως χρονιά. Τέσσερις. Ο κύριος στο πάθος 2 και έχουμε και μια κυρία πρωτοεφανιζόμενη, η οποία μάλιστα ήταν και η νίκη της Σουκπούρ. Είναι η καλύτερη ρεκόρ στην Κορέα. Μέου μεριοκτικό. Είναι πολύ attractive marathon game. Νούγουνα έχουν μπορεί να ασχοληθούν με το σπάρτα. Every Korean ultra guy want to be here. Θέλουν να λαμβάνουν μέρος στο Spartathlon. And then, και προσθέτει ότι όλοι οι αθλητές θα έπρεπε να βρισκόντουσαν στο ηρώδιο για να λάβουν μέρος σε αυτό το σημαντικό αγώνα. Δεν βάβαια χαλ το πιο σύγχυτα. If marathon runner, everyone should be here. Ας ακούσουμε It's τώρα great. Και τη δηλώση του κύριου Παναγιώτη Τσιακύρη, υπεύθυνου Spartathlon Rory. He really loves Spartathlon and Greece. Η φετινή διοργάνωση έχει το πλεονέκτημα ότι ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων είναι από αυτούς που ήδη έχουν έρθει και μάλιστα μετρήσαμε 86 συμμετοχές από την περσινή διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας μας δεν προσελκύει μόνον ανθρώπους που έρχονται να τρέξουν και να τερματίσουν απλώς, αλλά δημιουργεί κάποιες σχέσεις φιλίας και ίσως κάτι πιο δυνατό που τους κάνει κάθε χρόνο να το θεωρούν σημείο αντάμωσης. Το Spartathlon είναι η διαδρομή των 246 χιλιόμετρων από την Αθήνα έως τη Σπάρτη. Πρώτος στην διεθνή επίκληση να ζητήσει την πρωτοβουλία του Λακεντρικού, λίγο πριν από την μάχη του Μαραθώνα. Στη σύγχρονη εποχή ήταν ο Γιάννης Κούρος, που το 1983 κάλυψε την ίδια απόσταση και νίκησε το πρώτο Spartathlon. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσιακύρης, που έτσι είχε τη διοργάνωση του Spartathlon. Είναι η γραμμή εκκίνησης. Συμβολικά ξεκίνησαν 308. 308, αν και είχαμε περισσότερες. Είχαμε περισσότερες, αλλά συνήθως λόγω ατυχημάτων, λόγω οικογενειακών προβλημάτων, ένα 10-15% από τους συνολικά προβλητές δεν έρχεται. Κύριε σημεία είναι Αθήνα Κόρυθος, Κόρυθος Νεμαία, Νεμαία Λυκία, Λυκία Νεστάνη, Νεστάνη Τεγεία και Τεγεία Σπάρτη. Και κύριε Τσιακύρη, είναι μια διαδρομή την οποία χάραξε ο Τζον Φόντον, ένας... Ναι, βοηθήθηκε πολύ από τα περιγραφή του Ηροδότου, την οποία αμφισβήτησε αρχικά για τους ελφιστές. Γι' αυτό ζητούσαμε τις συμβουλές όλα μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση μας παρέχει τη Ευρωπαϊκή και έχουμε κάνει μια λωρίδα 1,5 μέτρου για 5,6 χιλιόμετρα με κορίνες ώστε να προστατεύσουμε τους αθλητές από τα μεγάλα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν εκεί και να κυκλοφορούν με ασφάλεια μέχρι το μας πρόβλημα. Ήταν πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί για δεύτερη φορά. Σε αυτό σημείο προηγείται ο Ανατολικοκορεάτης με το νούμερο 344 ο Γιάννης. Ο Κορεάτης έχασε μεγάλο έδαφος στην βραδινή διαδρομή.
δεν παίρνουν κανένα βραβείο τόσο σημαντικό. Η διάκριση είναι καθαρά ηθική. Γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε τα Ολυμπιακά ιδεώδη του ΕΦΑ, αγωνίζεστε σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και δεν γίνεται καμία πονηριά ή τίποτα τρίκ για να μπορέσει ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά μας, τους θεωρούμε όλους νικητές, ανεξάρτητα από τον χρόνο που πετυχαίνουν. Διότι όπως σας είπα, χρειάζεται κουράγιο και θάρρος να μπει στην γραμμή εκκίνησης για αυτόν τον αγώνα. Πλέον οι αθλητές έχουν φτάσει στα δηληστήρια της Ελευσίνας. Βέβαια ο Τζούρεκ και ο Νοτιοκορεάτης, ο Γιάε Σίμα, προπορεύονται, είναι πιο μπροστά. Με το νούμερο 359 είναι ο αθλητής από τη Δανία, ο Lars Christoffersen, ένας αθλητής που ξεκίνησε άσχημα, πάρα πολύ πίσω δηλαδή, όμως τελικά κατόρθωσε και τερμάτισε τρίτος ο Christoffersen. Θα μας απασχολήσει και στην πορεία. Με το νούμερο 110 είναι ο Ralph Weiss, άλλος αθλητής. Με το 299 είδαμε και τον Ιταλό Τζούρεκ. Τρέχει προς τον Ισθμό, βρίσκεται στην Παλαιά Εθνική εδώ. Για τις γυναίκες θέλετε να πείτε κάτι για τη συμμετοχή των γυναικών? Είναι δύσκολο, φαντάζομαι. Ναι, έτσι. Είναι γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες, χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν. Φέτος είχαμε μια συμμετοχή 40. Ήρθαν 36 από αυτές και τερμάτισαν 16. Είναι σημαντικό το ποσοστό ότι τις θεωρούμε αδύνατο φύλλο. Ναι, είναι εντυπωσιακό το ποσοστό. Για να μην σας πω ότι και η Λάρσου που κατέχει θέση στις γυναίκες και η Χάους παλιότερα που είχε τερματίσει το 1996 πρώτη έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν δεύτερος πέρυσι, ο οποίος όμως αποχώρησε μετά τον Ισμό. Σε κάποια πλάνα αργότερα θα δούμε και το δίδυμο αδερφόδου, ο οποίος συνέχισε, αλλά και αυτός νομίζω σταμάτησε. Αρχαία νεμαία πρέπει να είναι στην αρχαία νεμαία. Εδώ είναι τα σημεία, αλλά 3-4 χιλιόμετρα υπάρχουν διάφορα checkpoint, έτσι. Ναι, είναι σημεία ελέγχου και ανεφοδιασμού σήμερα για να τον θεωρήσουμε επιτυχημένο τον αγώνα και παίρνουν πολλές φορές συγχαρητήρια γι' αυτό. Το 3.34 είδαμε το Dog Kaihi και πάλι σαν κουρτίνα ήταν μπροστά στο πρόσωπό του για να αποφεύγει τα καυσαερία. Και με το νούμερο 128 είναι ο αθλητής ο Σίλβιο Άνταμ. Όσο μιλάγαμε για τον εμβολιασμό, κύριε Τσιακίρη, από την εμπειρία σας, μήπως ξέρετε οι αθλητές πόσα υγρά καταναλώνουν, πόσα λίτρα? Εμείς κάναμε μια εκτίμηση και οι πολλοί κρυφτούν τουλάχιστον η σίγα αυτή. Μα και ο κούρος συνεχώς μας ούσε σίγα. Ξέρα σίγα στην πόλη. Και μιας και έχουμε μείνει και στο κομμάτι της τροφής. Πόση τροφή καταναλώνουν? Το ξέρετε αυτό, όπως είπατε προηγουμένως και για τα υγρά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί αν θα προσέχατε στα πόστα, στα πρώτα 4-5 σημεία δίνουμε μόνο υγρά. Μετά αρχίζουμε να δίνουμε κάποια μπισκότα, κάποια παξιμάδια, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν κάνει να φάνε πρωτεΐνες. Απαγορεύεται επίσης να τους δώσουμε φρούτα όξινα, δηλαδή δεν τους δίνουμε στα φύλλη που είναι και της εποχής. Γιατί θα τους δημιουργήσει στομαχικές διαταραχές. Αθλητή με το 110. Εδώ να σημειώσουμε ότι 4 σημεία ελέγχου μας τα στελεχώνει το χωριό Μαλανδρένη, το οποίο έχει ένα πολιτιστικό σύλλογο και το οποίο στο κεντρικό του σταθμό η κατεχόμενη πόλη της Μόρφου είναι αδερφοποιημένη με τη Σπάρτη, γι' αυτό παρεστεί. Ο Δήμαρχος Μόρφου έδωσε το Πάνι Ελιάς, το Σκοτ Τζούρεκ. Μεγάλο νερό από τον ποταμό Ευρώτα. Ζούμε στο φετινό Σπάρτακο του 2008 και το αναμνηστικό δώρο. I was hoping to run under 22 hours of break. Courses third and fourth fastest times. Είναι για μένα συγκινητικό, είναι τιμητικό να βρίσκομαι σήμερα εδώ στην αδελφή πόλη της Σπάρτης και μάλιστα με την ξεχωριστή τιμή να έχω αυτό το ξεχωριστό
προνόμιων να στεφανώσω τον πρώτον αθλητή του που συμμετείχε σε αυτόν τον φετινό αγώνα.